ταξιδεύω τα σε γεύσεις της Ελλάδας τα στενά. Ό,τι δεις και ό,τι διαλέξεις η όρεξή σου το γεννά. Κι αν θελήσεις με ζεδάκι έλα να το ζήσουμε. Και θα φάμε και θα πιούμε και θα το γλυτίσουμε. Μαγειρεύω με σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Διάθεση καλή και πάμε, η πρόσκληση σας αφορά. Ελάτε εδώ για να γυλάνε οι ώρες σας αρμονικά. Άλλοι που όλοι μας διστάζουμε, νικητές θα είμαστε πάλι και θα το γιορτάζουμε. Συμβουλές πολλές θα βρείτε σ' ό,τι δεν κατέχετε. Να μας παρακολουθείτε και να συμμετέχετε. Μαγειρεύω με σοφία, θέατρο και σινεμά. Γάμος, βάφτιση, μαγεία που όλη η Ελλάδα προσκυνά. Διάθεση καλή και πάμε για τα ψώνια μας τα ρο. Κι όταν πιούμε κι όταν φάμε φύγαμε και για χορό. Μαγειρεύω με σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Παίρνει από ψητοπολείο η στάνη του Χρήστου. Κοντά στην παράδοση με γεύσεις σπιτικές. Η στάνη του Χρήστου. Ποιότητα αναλύωτη εδώ και χρόνια. Η στάνη του Χρήστου. Βάκχου 30 στη Βάρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-897-1095. Ξέρεις, μερακλείδικη. Ωραία. Μου σουβλίζεις ένα αρνί. Και δύο. Πάμε! Πάμε!
ονειρεύω με σοφία τη Πολύ γρήγορα, μόνο για να προλάβουμε να το φτιάξουμε. Τέλεια. Έχω καλάκι, έχω βγάλει από μέσα, έχω καθαρίσει ήδη. Έχω βγάλει από μέσα τα εντός διάτου, έτσι, τα ό,τι είχε μέσα στο σκοτάδι αυτά. Είναι έτοιμο, καθαρό. Ελληνικό αρνάκι, σφραγίδα που βλέπετε για να ξέρετε ποιο είναι το ελληνικό αρνάκι. Το σημαντικότερο απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η σφραγίδα και να φαρμοθεί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλα τα μαγαζιά να μην την κόβουμε. Πολλοί πελάτες φωνάζουν γιατί το καθαρίζετε. Πρέπει να έχετε τις φραγίδες του επάνω. Έτσι. Τώρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάστα για να γιορτάσουμε. Στο σπίτι μας, μια Κυριακή όπως είναι σήμερα, μια λαμπερή Κυριακή. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάμε πίσω. Πολύ ωραία. Το περνάμε λοιπόν μέσα από το σώμα του ζώου για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί σωστά. Βεβαίως. Να σε βοηθήσω και εγώ, Δημήτρη μου. Λοιπόν, και να δείξουμε τη διαδικασία με το κεφάλι που πρέπει να μπει στη σούβλα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η τώρα. Το. Πολύ ωραία, καλό δέσιμο λοιπόν στα ποχαράκια. Προσέξτε με πόση δύναμη το θέλει και το σφίγγει για να μην μπορέσει αυτό να σπάσει όταν θα ψηθεί και να πέσει και να καταστραφεί το αρνί. Το κόβουμε. Έτσι, να μην εξέχει. Εσύ δεν πιάνετε σύρματα και ο σπάγκος ο χοντρός είναι καλός. Είναι τυχός σπάγκος που κάνει και αυτή τη δουλειά. Δεν πιάνετε γιατί πολλοί βάζουν σύρμα και ξαναδέρνουν σύρμα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Απλό λοιπόν δεν είναι τώρα. Έχουμε σουβλίσει το αρνί, έχουμε δέσει τα λοιπόν. Και τώρα θέλουμε να δέσουμε τι είναι από καλά. Καλά. Γιατί και αυτό λοιπόν έχει κίνδυνο αν ψηθεί να σπάσει. Το παίρνουμε λοιπόν και σε κοράφα, α πούμε. Μια μεγάλη λοιπόν χοντρή βελόνα, η οποία λέγεται σακοράφα, τις περνάτε μέσα από το σπάγκο. Περνά το σπάγκο. Ξεκινάτε το δέσιμο. Το δέσιμο. Είναι λοιπόν πραγματικά μύθος που μόνο το πάστα ο κόσμος σου βλύζει αρνί. Είναι εύκολο, είναι απλό, μπορεί να γίνει σε μπαλκόνι, μπορεί να γίνει σε κήπο, οπουδήποτε, ακόμη και σε μια πλατεία της Αθήνας, να βγούμε την Κυριακή με την οικογένειά μας, με τα παιδάκια μας, και να σου βλύσουμε ένα αρνάκι, να το φάμε και να το ευχαριστηθούμε. Και μάλιστα αυτό είναι και μικρό αρνάκι, που σημαίνει ότι θα είναι λουκουμάκι στο ψησίμα. Να πούμε βέβαια ότι το αρνάκι κατά τη διάρκεια του ψησίματος μειώνεται όσον αφορά το θέμα των κιλών. Αυτό πόσα κιλά είναι. Αυτό ήταν ο μόχος που πήραμε, ας πούμε, ήταν γύρω στα 8,5 κιλά. 8. Μαζί με τα σκοταριά που πήραμε μέσα, έτσι. Οπότε, σημαίνει λοιπόν αυτό τώρα ότι θα μας μείνει τουλάχιστον 4 κιλά. Γιατί αν κάνουμε τη σκοταριά που είναι 700 γραμμάρια που την έχουμε βγάλει ήδη έξω, έτσι, μας μείνει λοιπόν τώρα γύρω στα 700 γραμμάρια περίπου. Καθαρό. Καθαρό θα πω ότι έφυγε η σκοταριά. Οπότε υπολογίζουμε ότι γύρω στα 5,5-5 κιλά. 5,5 κιλά λοιπόν περίπου θα μείνει το αρνί από τα 8 που πρωτοαγοράστηκε. Αυτό που θέλουμε να προσέξουμε είναι το θέμα της σηκωταριάς. Η σηκωταριά μπορεί εκείνη την ημέρα να μην μας είναι επίσημη. Θα την καταψύξουμε, θα την κόψουμε, θα την πλύνουμε, θα την καταψύξουμε και θα μπορέσουμε να την κάνουμε κάποια άλλη φορά. Είτε ένα ωραίο κοκορέτσι, είτε ένα ωραίο σηκωτάκι τυγανιτό, στην κατσαρόλα, είτε ένα ωραίο φρικασέ. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Συνεχίσουμε λοιπόν εδώ. Βλέπουμε λοιπόν το δέσιμο, εξήγησε μας λίγο λοιπόν, τι είναι. Δένουμε καλά τη ραχουκαλιά πάλι, έτσι είναι, και τη σφίγγουμε, ώστε ο άξονας να έρχεται ευθεία με το κόκαλο, να κολλάει το κόκαλο πάνω στον άξονα, θα το δείξω από μέσα. Αυτό ζητάμε. Να δεθεί, ξαναπες μας πάλι, να το ακούσει καλά, να καταλάβουν. Να δεθεί καλά, ο άξονας με τη ραχουκαλιά του.
σούβλα αυτή εδώ, η σούβλα, για να την καλάμε και να την περάσουμε. Αλλιώς έχουμε ατύχημα. Για να μην έχουμε ατύχημα, για να μην έχουμε. Ακριβώς. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ απλές. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία. Συντονισμένα. Γερά τυλίγματα. Γερή διαδικασία σφάγου. Και από εκεί και πέρα τι κάνουμε τώρα, Δημήτρη μου. Τώρα. Θα κάνουμε άλλο ένα πέσιμο. Άλλο ένα πέσιμο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί μάλλον θα κάνει το δέσιμο που αγαπά, αν όλο το πιπερόμουμε και αν όχι ή αν ναι, γιατί. Βάζουμε λίγο αλάτι πιπέρι μέσα. Μια πλήρη τελειά σου. Τίποτα. Τίποτα. Θα παίξω όχι, θα μαυρίσει. Μάλιστα. Αυτό επίση είναι ένα ρίσκο το οποίο πρέπει να ξέρει το φίλο. Ότι δεν είναι το αλατοπίπερο αυτό που θα δώσει τη γεύση. Θα δώσει άσχημο χρόνο. Μπορούμε μετά κόβοντα το κρέα να κάνουμε ό,τι και διαδικασία θέλουμε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ. Πάνω, λίγο που κάτω από το λαιμό, που κάνουμε άλλο ένα δέσιμο με την σακοράφα. Το δένουμε λοιπόν. Το πιάνει προσωπικά ο Δημήτρης, γιατί αυτό είναι και μια άσχημη βελόνα, έτσι, που μπορεί να δημιουργήσει ευθύματα. Το γυρίζει λοιπόν προσεκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα καρφώσουμε πάλι. Ωραία, θα σε βοηθήσω να καλάω έτσι. Κόβουμε πάλι το σπάγκο μας, όσο κάναμε πάλι το δεσίμο μας. Τα δύο δεσίματα βλέπετε ότι μοιάζουν μεταξύ τους. Και ο σπάγκος είναι αυτός ο οποίος στείλεται πολύ για να κρατήσει τον αρνάκι στην ευθεία θέση για να μπορέσει επίσης να ψητοψήσει πάρα πολύ καλά που έχει να έχει παρτήματα από τη διάρκεια του ψησίματος. Και πάμε τώρα σε ένα πιο τελικό στάδιο, εφόσον έχετε δέσει. Μαγειρεύω με σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι κάνουμε μετά. Θα δέσουμε λοιπόν που πήγαμε στο σβέρκο, έχουμε πιάσει λοιπόν πάλι ένα κομμάτι σπάγκο, το οποίο Δημήτρης κόβει, για να τυλίξουμε το αρνάκι, γιατί πρέπει να τυλιχθεί και στο κομμάτι του κεφαλικού, όπως βλέπουμε εδώ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το αρνάκι είναι πεντανόστιμο, αλλά θέλει λίγο κόπο για να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε και να το γευτούμε οποιαδήποτε γιορτινή ημέρα της ζωής μας, τα γενέθλιά μας, την γιορτούλα μας, τα χαρτάκια μας, παντού. Πάρα πολύ ωραία. Έχει λοιπόν δέσιμο και είδαμε ότι το κόψε κιόλα ο Δημήτρης λίγο. Στο σημείο που το έστησε, το έκανε και μικρή χαραγιά. Το τυλίγει λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, όπως βλέπουμε, για να το κρατήσει και σε αυτό το σημείο. Μάγκο με σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα. Υλομαγειρίο, ο Μεγαρίτης. Γεύσεις με άρωμα σπιτικής παράδοσης. Ο Μεγαρίτης. Θερακίδου 2 και Αράτου, πλατεία Πλαστήρας του Παγκράτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7012-155. Εκεί που ο χρόνος σταματάει στην παλιά, καλή, γευστική Αθήνα. Thank you.
παραδοσιακή ταβέρνα είναι ο μαγειριό Ο Μεγαρίτης. Γεύσεις με άρωμα σπιτικής παράδοσης. Ο Μεγαρίτης. Φερεκίδου 2 και Αράτου, πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7012-155. Εκεί που ο χρόνος σταματάει στη παλιά, καλή, γευστική Αθήνα. Με σοφία της Ελλάδας τα νησιά, μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Έχουμε τώρα ένα έτοιμο αρνί, το οποίο τι του λείπει, Δημήτρη μου? Τώρα τίποτα άλλο, το γυρίζουμε ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα, λοιπόν. Παίρνουμε αλατάκι με λίγο πιπεράκι. Αλάτι με λίγο πιπέρι, λοιπόν. Και σαν καλοί φίλοι του αλατιού που είμαστε, γιατί το αρνάκι το χρειάζεται το αλάτι του και εδώ. Το χρειάζεται, το πασαλίχνουμε καλά μέσα. Βάζουμε λοιπόν μπόλικο αλατάκι από τη μέσα πλευρά. Βελόνα και κλωστή. Ράμε ξύλο, δεν ράμε ξύλο. Μόνο εδώ δεν είμαστε ράμε ξύλο, είμαστε ράμε τρόγι.
ταξιδεύοντας σε γεύσεις της Ελλάδας στα στενά. Ό,τι δεις και ό,τι διαλέξεις, η όρεξή σου το γεννά. Κι αν θελήσεις με ζεδάκι, έλα να το ζήσουμε. Και θα φάμε και θα πιούμε και θα το γλυτίσουμε. Μαγειρεύω με σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Διάθεση καλή και πάμε, η πρόσκληση σας αφορά. Ελάτε εδώ για να γυλάνε οι ώρες σας αρμονικά. Ζάλη που όλοι μας διστάζουμε. Νικητές θα είμαστε πάλι και θα το γιορτάζουμε. Συμβουλές πολλές θα βρείτε σ' ό,τι δεν κατέχετε. Να μας παρακολουθείτε και να συμμετέχετε. Μαγειρεύω με σοφία, θέατρο και σινεμά. Γάμος, βάφτιση, μαγεία που όλη Ελλάδα προσκυνά. Διάθεση καλή και πάμε για τα ψώνια μας ταρώ. Κι όταν πιούμε κι όταν φάμε φύγαμε και για χωρίς.